Για βλάβη στα άκρα που έχουν προκληθεί από θερμικό μέσο, κάνει λόγο σύμφωνα με πληροφορίε η ιατροδικαστική έκθεση σχετικά με την υπόθεση του 19χρονου, ο οποίο ισχυρίζεται ότι πέστη βασανιστήρια κατά τη διάρκεια που δούλευε στο εστιατόριο του Έκτορα Μποτρίνη στην Κέρκυρα. Ο νεαρό, λοιπόν, κατήγγειλε ότι εξαιτία αυτών των βασανιστήριων αναγκάστηκε να φύγει από την δουλειά του. Ενώ ο κύριος Μποτρίνη λέει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ισχυρίζεται. Τη γνώριζε για αυτή τη καταγγελία ο κ. Μποτρίνη και, και ότι τα διαψεύδη... πράγματα δεν είναι έτσι. Όμω, από την άλλη, ο 19χρονο ισχυρίζεται ότι του έριξαν καυτό λάδι στον δεξί του καρπό και ότι τον έκαψαν με σπάτουλα. Βέβαια, ο ιατροδικαστή έχει παραδώσει την έκθεση στι δικαστικέ αρχέ, όμω δεν μπορεί να διαπιστώσει αν τα εγκάβματα που προκλήθηκαν από λάδι έγιναν ε, ε, από κάποιον άνθρωπο επίτηδε ή, α πούμε, αν πετάκτηκε Καταλάβεις. λάδι από κάποια συσκευή μαγειρική. Ωστόσο, αυτό τώρα θα διελευκανθεί όσο θα, η υπόθεση αυτή θα πάρει το δρόμο τη δικαιοσύνη. Ιουλία Κουλαρμάνη, σε ευχαριστούμε.